Πέτερ Παν, του James Μάθιου Μπάρι. Προσαρμογή, Ελένη Βορώνου. Μουσική σύνθεση, Σταμάτη Σταματάκης. Διαβάζει, η Αφροδίτη Σιμίτη. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν από νωρί ότι θα μεγαλώσουν. Η Βέντι το έμαθε στα δυο της χρόνια έπαιζε στον κήπο, έκοψε ένα λουλούδι και το πήγε τρέχοντας στη μαμά της. Ήταν τόσο χαριτωμένη που η κυρία Ντάρλινγκ αναφώνησε βάζοντας το χέρι στην καρδιά της. «Αχ, γιατί να μην μείνει έτσι για πάντα». Από τότε έμαθε η Wendy ότι πρέπει να μεγαλώσει. Η κυρία Ντάρλινγκ ήταν μια όμορφη και αξιαγάπητη γυναίκα με ρομαντικέ ιδέε και γεμάτη φιλιά και αγκαλιέ για τα παιδιά τη. Αν και δεξιά στο γλυκό τη στόμα, υπήρχε ένα φιλί που η Wendy δεν είχε καταφέρει ποτέ να πάρει. Στο σπίτι τη, στο νούμερο 14 του δρόμου, ήταν που την γνώρισε ο κύριο Ντάρλινγκ. Και εκεί μείναν όταν παντρευτήκανε. Εκεί έκανε τα σχέδιά τη η οικογένεια Ντάρλινγκ πώ θα τα έφερναν βόλτα όταν αργότερα έρχονταν κι άλλοι στην οικογένεια. Πρώτα η Wendy, ύστερα ο Τζον και ύστερα ο Μάικ. Για να τα καταφέρουν, προσέλαβαν για Νταντά την Ανά, ένα μαλλιαρό σκύλο. Είχαν δει πόσο αγαπούσε και πρόσεχε τα παιδιά στο πάρκο και πώ μάλλονε τι άλλε Νταντάδε όταν δεν έκαναν καλά τη δουλειά του, και είχαν εντυπωσιαστεί. Η Νανά, ήταν πάντα σε επιφυλακή, έτοιμη να προστατεύσει τα παιδιά από κινδύνου που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονταν καν. Την ημέρα έπαιζε μαζί του και τα συνόδευε στο σχολείο. Το βράδυ, αφού τα πήγαινε για μπάνιο, τα έβαζε στο κρεβάτι του και ξάπλωνε στο πάτωμα να ακούσει τι ιστορίε που διηγούνταν οι Wendy στα μικρότερα αδέρφια τη. Το σπιτάκι τη Νανά ήταν μέσα στο υπνοδωμάτιο των παιδιών. Ήταν μια απλή ευτυχισμένη οικογένεια. Ω τον ερχομό του Πίτερ Παν. Η κυρία Ντάρλινγκ κάτι είχε αντιληφθεί για τον Πίτερ κάποια βράδια, καθώ τακτοποιούσε τα μυαλά των παιδιών τη. Όπω κάθε καλή μητέρα, ψαχούλευε κάθε βράδυ τα μυαλά του και τα έβαζε σε τάξη, όπω έκανε και με τα σιρτάρια. Γελούσε με τι παράξενε ιδέε, που δεν καταλάβαινε πω είχαν βρεθεί εκεί, τοποθετούσε τα κακά πάθη στο βυθό και έβγαζε στην επιφάνεια τι ομορφότερε σκέψει του, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να τι βάλουν σε λειτουργία το πρωί. Στου χάρτε των μυαλών των παιδιών, μαζί με όλα τα καθημερινά, υπήρχε και η μαγική μαγική χώρα του ποτέ. Ένα νησί με εκπληκτικά χρώματα, υφάλους και κοράλια, πειρατές γοργόνες ξωτικά, αγρίμια και άγριες φυλές, γεμάτο περιπέτειες. Για τον Τζον περιλάμβανε και μία λιμνούλα με φλαμίνγκο. Για τη Wendy, ένα λικάκι παρατημένο από τους γονείς του και ένα σπίτι από πλεγμένα φύλλα. Για τον Μάικ, μία Ινδιάνικη σκηνή. Παρόλα αυτά, οι χάρτε τη χώρα του ποτέ στα μυαλά των παιδιών μοιάζανε πολύ και περιλάμβαναν και τη λέξη Peter Pan. Η κυρία Ντάρλινγκ κάτι θυμήθηκε αμυδρά από όταν ήταν μικρή για κάποιον Πίτερ Παν που ζούσε με τα ερικά. σω τότε να το είχε πιστέψει. Αλλά τώρα, παντρεμένη και λογική, πολύ αμφέβαλε εάν υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόσωπο. Εξάλλου, και αν υπήρχε, θα είχε μεγαλώσει πια. Η Wendy πίστευε ότι ο Πίτερ ερχόταν κάποια βράδια και έπαιζε τι φλογέρες του στην άκρη του κρεβατιού της. Η κυρία Ντάρλινγκ πίστευε απλώς ότι η Wendy τα ονειρευόταν όλα αυτά. Άλλωστε, πώ θα μπορούσε κάποιο να μπει στο σπίτι από ένα κλειστό παράθυρο στον τρίτο όροφο. Υπήρχαν βέβαια και τα ξερά φύλλα που είχε βρει η Wendy μπροστά από το παράθυρο ένα πρωί. Η Νανά ανησυχούσε πιο πολύ από όλου. Ενώ ο κύριο Ντάρλινγκ πίστευε πω για όλα αυτά έφταιγε η Νανά που έβαζε ιδέε στα παιδιά. Ένα βράδυ όμω, που η κυρία Ντάρλινγκ είχε αποκοιμηθεί, μετά το τελευταίο παραμύθι που είχε αφηγηθεί στα παιδιά, το παράθυρο άνοιξε και ένα γόρι έπεσε στο πάτωμα. Η κυρία Ντάρλινγκ έβγαλε μια κραυγή. Ο Πίτερ Παν ήταν ένα υπέροχο αγόρι, ντυμένο με την πράσινη στολή του, από ξεραμένα φύλλα και ένα μυτερό καπέλο με φτερό. Και το πιο γοητευτικό επάνω του ήταν τα μικρά μαργαριταρένια δόντια του. Η νανά που άκουσε την κραυγή της κυρίας Ντάρλινγκ όρμησε βιαστικά στον Πίτερ. Ο Πίτερ μόλις πρόλαβε να ξεφύγει πετώντας από το παράθυρο. Αλλά η νανά πρόλαβε να κρατήσει στα δόντια της τη σκιά του και η κυρία Ντάρλινγκ την έκρυψε σε ένα σιρτάρι. Την επόμενη μέρα, το ζεύγο Ντάρλινγκ ήταν καλεσμένο σε ένα κοντινό σπίτι στον αριθμό 27 του ίδιου δρόμου. Η κυρία Ντάρλινγκ έβαλε τα παιδιά στα κρεβάτια του, στο ζεστό υπνοδωμάτιο και άφησε τα λιχναράκια του αναμένα, σαν να ήταν τα μάτια τη που θα παρακολουθούσαν και θα προστάτευαν τα παιδιά. Ήταν πολύ ανήσυχη. Δεν ήταν μόνο ότι είχε δει τον Πίτερ, αλλά και το ότι ο κύριο Ντάρλινγκ είχε δέσει την ανά έξω από το σπίτι. Είχε θυμώσει μαζί τη, τη θεωρούσε υπεύθυνη για όλα αυτά. Όταν κοιμήθηκαν τα παιδιά και έφυγαν οι γονεί για τη γιορτή, ο Πίτερ μπήκε πετώντα μέσα από το παράθυρο. Τον συνόδευε ένα μικρό φω σαν μικρό αστέρι, όχι μεγαλύτερο από μια γροθιά, που πέταγε συνέχεια εδώ και εκεί με ένα γλυκό κουδούνισμα σαν από μικρέ χρυσέ καμπάνε. Ήταν το αερικό του Πίτερ. Η μικροσκοπική και όμορφη Τίνκερμπελ. Ψάχνανε μαζί να βρούνε τη σκιά του Πίτερ. Όταν τη βρήκαν, ο Πίτερ προσπάθησε να την κολλήσει πάνω του με σαπούνι. Φυσικά δεν τα κατάφερε και βάλε τα κλάματα. Τα αναφιλητά του Πίτερ ξύπνησαν τη Βέντι που τον είδε και τον ρώτησε ευγενικά «Αγοράκι, γιατί κλαίες» και έτσι γνώρισε η Βέντι τον Πίτερ Παν και έραψε τη σκιά του πάλι πάνω του. Τον Πίτερ που όπως είπε στη Βέντι την ημέρα που γεννήθηκε άκουσε τους γονείς του να συζητάνε τι θα γίνει όταν μεγαλώσει και τρόμαξε γιατί αυτός ήθελε να μείνει πάντα μικρός. Το έσκασε λοιπόν από το σπίτι του και ζούσε με τα ερικά σαν την Τίνκερμπελ τα αερικά που γεννήθηκαν, όπως τις είπε, από το γέλιο του πρώτου μωρού. Ο Πίτερ συνέχισε. Ερχόταν τακτικά στο παράθυρο της Γουέντι για να ακούει τα ωραία παραμύθια που έλεγε η μητέρα της. Ξέρεις, γι' αυτό και τα ειδόνια χτίζουν τις φωλιέ τους στις στέγες των σπιτιών, για να ακούνε παραμύθια, της εξήγησε. Ύστερα γύρναγε στο δικό του κόσμο. Διεύθυνση στο δεύτερο δεξιά και στερευθεία μέχρι το πρωί. Και διηγούνταν παραμύθια στα χαμένα αγόρια. Τα χαμένα αγόρια είναι τα παιδιά που πέφτουν από τα καροτσάκια τους όταν η νταντά τους κοιτάζει από την άλλη μεριά. Αν δεν τα ζητήσει κανείς σε 7 μέρες, τα στέλνουν στη χώρα του ποτέ για να γλιτώσουν τα έξοδα. «Εγώ είμαι ο αρχηγός τους», είπε ο Πίτερ. Η Wendy γοητεύτηκε από τα λόγια του. Σε λίγο ξύπνησαν και τα αδέρφια τη, ο Τζον και ο Μάικ. Ο Πίτερ έδειξε σε όλου πώ να πετούν. Του πασπάλισε με νεραϊδό σκονή, του είπε να κάνουν χαριτωμένε και όμορφε σκέψει, και σε λίγο όλοι πέταγαν ενθουσιασμένοι μέσα στο δωμάτιο. Λίγο άτσαλα βέβαια, αλλά ήταν ακόμα η αρχή. Ο Πίτερ του είπε και για τις γοργόνες και τους πειρατές, αλλά και για τις περιπέτειες της χώρας του ποτέ. Κι ύστερα τους προσκάλεσε, τώρα που ήταν όλοι έτοιμοι, να πέταγαν εκεί. Εν τω μεταξύ, η Νανά από την ανησυχία τη είχε καταφέρει να κόψει με τα δόντια τη το σκηνή με το οποίο την είχε δέσει ο κύριο Ντάρλινγκ και έτρεξε να του φέρει από τη γιορτή ήταν όμω πια αργά, καθώ έφταναν στο σπίτι ο Πίτερ, η Βέντι, ο Τζον που τελευταία στιγμή βούτυξε και το καπέλο του μαζί, ο Μάικ και το φωτεινό αερικό, η Τίνκερμπελ, πέταγαν από το παράθυρο για τη χώρα του ποτέ. Η κυρία Ντάρλινγκ, απαρηγόρητη, αποφάσισε να μην ξανακλείσει το παράθυρο των παιδιών για να το βρουν ανοιχτό, εάν και όποτε ξαναγυρίσουν. Ο κύριο Ντάρλινγκ μετάνιωσε πικρά που δεν εμπιστεύτηκε την Ανά, τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα που μπορούσαν να πετάξουν και το διασκέδαζαν πολύ. Χασομερούσαν κάνοντα κύκλου γύρω από τα καμπαναριά ή άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που βρίσκονταν στο δρόμο του. Στο δεύτερο δεξιά και ίσια μέχρι το πρωί, σκεπτόταν η Wendy. Αλλά πού επιτέλου ήταν αυτό, μόνο ο Πίτερ ήξερε. Ο Πίτερ, βέβαια, είχε μεγάλη φαντασία και πάντα έβρισκε πρωτότυπε λύσει για τα προβλήματα. Έκλεβε, για παράδειγμα, κατάλληλη και για του ίδιου στροφή από το ράμφο των πουλιών. Αλλά τα παιδιά ήταν ακόμα πρωτάριδε. Όταν κουράζονταν και του έπιανε ο ύπνο, έπεφταν κάτω. Τότε βουτούσε ο Πίτερ και του έπιανε. Έτσι έκανε μια φορά και με τον Μάικ. Τον πρόλαβε λίγο πριν σκάσει στη θάλασσα. Ο Πίτερ πετούσε πολύ πιο γρήγορα και άνετα από αυτού. Μπορούσε να χαθεί από τα μάτια του αναζητώντα περιπέτειες με αστέρια και γοργόνε. Του άρεσε η ποικιλία και έτσι εύκολα ξεχνιόταν όταν κάτι του προκαλούσε την προσοχή. Έτσι υπήρχε πιθανότητα την επόμενη φορά που θα έπεφτε να μην σε προλάβαινε. Η Wendy ανησυχούσε μήπω παρασυρμένο στι περιπέτειές του του ξέχναγε. Και τι θα γινόταν τότε, Αν δει να σε ξεχνώ, να μου φωνάζει: Είμαι η Wendy και θα σε θυμηθώ, τη είπε ο Πίτερ. Έπειτα του έμαθε πώ να κοιμούνται και να ξεκουράζονται πετώντα οριζόντια στον άνεμο. Έτσι ηρέμησε λίγο και η Wendy. Μετά από πολλά φεγγάρια, ένα απόγευμα την ώρα που έπεφτε ο ήλιος, ο Πίτερ τους έδειξε μπροστά τους το νησί, τη χώρα του ποτέ, που είχε και αυτό βγει να τους ψάξει. Στάθηκαν όλοι τεντωμένοι στα δάχτυλα των ποδιών τους για να πάρουν μια πρώτη εικόνα του νησιού. Τους φάνηκε γνώριμο. Άρχισαν να αναγνωρίζουν τις εικόνες που έβλεπαν στα όνειρά τους. Κοίτα Τζον, η λιμνούλα σου. Να και τα φλαμίνγκο σου. Κοίτα Μάικ. Να η Ινδιάνικη σκηνή σου. Και ο καταβλισμό των Ινδιάνων. Να και το παρατημένο λικάκι τη Βέντι. Να και το Τζόλι Ρότζερ, το πλοίο των πειρατών. Ποιο είναι ο καπετάνιος, ρώτησε ο Τζον. Ο Τζες Χουκ, απάντησε ο Πίτερ. Ο Τζον άσπρη από το φόβο του ήταν ο λοστρόμο του Μαυρογέννη, ψιθύρισε, Ο χειρότερος από όλου. Ο μόνο άνδρας που είχε φοβηθεί ποτέ, ο τρομερός Σούβλα. Ο Πίτερ του είπε ότι σε μία μάχη είχε καταφέρει να κόψει το χέρι του Χουκ. Τώρα αντί για δεξί χέρι είχε ένα μεγάλο δυνατό σιδερένιο γάντζο που τον έκανε ακόμα πιο επικίνδυνο και τρομακτικό. Η νύχτα είχε πέσει πια όταν ο αέρας σκίστηκε από μία φοβερή έκρηξη. Οι πειρατέ του βομβάρδιζαν με τον μακρύ Τόμ, το κανόνι του. Ήταν τώρα όλοι φοβισμένοι και στριμωγμένοι γύρω από τον Πίτερ, αναπολώντα τη θαλπορή του πνοδοματίου του και το ζεστό φω των λιχναριών του. Ο Πίτερ κατάλαβε ότι οι πειρατέ του είχαν εντοπίσει από το φω τη Τίνκερμπελ. Ευτυχώ, είχε τη φαϊνή ιδέα να την κρύψουν στο καπέλο του Τζον για να μην μπορούν να του δουν οι πειρατέ. Στο μεταξύ, ο ερχομό του Πίτερ Παν είχε ξαναζωντανέψει το νησί. Τα χαμένα γόρια έψαχναν τον Πίτερ. Οι πειρατέ έψαχναν τα χαμένα αγόρια και τον Πίτερ. Οι Ινδιάνοι έψαχναν του πειρατέ και τα θηρία έψαχναν του Ινδιάνου, εκτό από τον γιγάντιο κροκόδηλο που έψαχνε τον Χουκ. Κινούνταν όλοι γύρω από το νησί χωρί να συναντιούνται, γιατί προχωρούσαν όλοι με την ίδια ταχύτητα. Κινούνταν όλοι γύρω-γύρω στο νησί χωρί να συναντιούνται, γιατί προχωρούσαν όλοι με την ίδια ταχύτητα. Τα χαμένα αγόρια ήταν έξι. Ο Τούλτ, ο Νίμπ, ο Σλάιτλι, ο Κέρλι και οι Δίδυμοι. Νοσταλγούσαν είναι αλήθεια τι χαμένε μητέρε του, αλλά δεν τολμούσαν να συζητάνε για αυτέ μπροστά στον Πίτερ, γιατί ο Πίτερ θεωρούσε το θέμα ανόητο και έτσι παρηγορούνταν με τα παραμύθια. Τα χαμένα αγόρια κατάφεραν επιτέλου να φτάσουν στο κρυφό του σπίτι κάτω από τη γη. Και έτσι ήταν αυτοί που πρώτοι σταμάτησαν τον κινούμενο κύκλο γύρω από το νησί. Και έτσι ήταν αυτοί που πρώτοι σταμάτησαν τον κινούμενο κύκλο γύρω από το νησί. Κάτι όμω είδε σμί, ολοστρόμο και δεξί χέρι του Χουκ πήρε το μάτι του τον Νίμπς, ένα από τα γόρια, να χάνεται στο δάσος και έκανε να επιτεθεί πάλι. Μα τον σταμάτησε ο Χουκ με τον τρομερό γάντζο του. «Όχι τώρα», του είπε. «Τώρα ξέρουμε τον κρυψώνα τους. Αλλά αν μας πάρουν ήδη οι Ινδιάνοι που ακολουθούν, τη βάψαμε. Εξάλλου, εγώ τους θέλω όλους μαζί και κυρίως τον Πίτερ Παν που λείπει τώρα». Αυτό μου έκοψε το χέρι και το έριξε στον κροκόδηλο. Ο κροκόδηλο το έφαγε και του άρεσε τόσο πολύ που από τότε με κυνηγάει για να με φάει ολόκληρο. Ευτυχώς που έχει καταπιεί κάποιο ρολόι, και όποτε πλησιάζει, ακούω το τικτακ και προλαβαίνω να το σκάσω. Και όντως καταφωνεί, τικτακ, τικτακ, ακούστηκε εκείνη τη στιγμή. Ο κροκόδηλος! φώναξε ένδρωμος ο Χουκ, και έτρεξε σαν αστραπή με το λοστρόμο του στο Τζόλι Ρότζερ για να σωθεί. Φτάνοντας στο νησί, ο Πίτερ έστειλε την Τίνγκαρμπελ με τη Βέντι, τον Τζον και τον Μάικ στο κρυφό σπίτι των χαμένων αγοριών. Ήθελε να σιγουρευτεί ότι ήταν ασφαλή από τους πειρατές. Η Τίνκερμπελ, όμω, που ζήλευε πολύ τη Βέντι, κατάφερε να φτάσει λίγο νωρίτερα στο σπίτι των αγοριών. Τους είπε ότι ο Πίτερ ήθελε να σκοτώσει το πουλί Wendy που την ακολουθούσε και το έβλεπαν τώρα να πετάει προς το μέρος τους. Ο Χαζούλη Τούλς αμέσως αήτεψε τη Wendy. Ευτυχώς ο Πίτερ πρόλαβε και έσωσε τη Wendy από το βέλος. Τους εξηγήσε πως η Wendy ήταν η μητέρα που τόσο πολύ τους έλειπε και την είχε φέρει για να τους προσέχει. Τα μάτια των απαρηγόρητων αγοριών πέσαν όλα πάνω στην Tinkerbell. Ο Πίτερ θύμωσε πολύ και την τιμώρησε να μείνει μακριά από αυτόν και τα χαμένα αγόρια για μια εβδομάδα. Τα χαμένα αγόρια για να επανορθώσουν το σφάλμα του και να καλωσορίσουν τη Βέντι, έφτιαξαν ένα όμορφο σπιτάκι ακριβώ όπω το ήθελε αυτή. Μια μικρή καλυβούλα με τείχου κατακόκκινου, με καταπράσινη χλώη στη σκεπή, όμορφα ανοιχτά παράθυρα μανθισμένε τριάντα φιλιέ στο περβάζι και μια μικρή πορτούλα. Τι όμορφο χαριτωμένο σπίτι! αναφώνησε η Βέντι όταν το είδε. Ακριβώ όπω το ήλπιζαν τα αγόρια. Η Wendy, παρότι μικρό κοριτσάκι, αποδείχθηκε πολύ καλή μητέρα. Γρήγορα κέρδισε την αγάπη των χαμένων αγοριών. Έβαλε τάξη στο μικρό κρυφό του σπίτι. Του μαγείρευε ωραία φαγητά στα αλήθεια ή στα ψέματα, όπω είχαν μάθει αυτοί. Ο Πίτερ και τα χαμένα αγόρια μπορούσαν κάλλιστα να χορτάσουν, ακόμα και να παχύνουν με τα φαγητά που φαντάζονταν πω έτρωγαν. Συγύριζε τα ρούχα του και μπάλωνε τι ταλαιπωρημένε κάλτσε του. Του έφτιαχνε φάρμακα και σιρόπια για το βήχα από τα πιο όμορφα αρωματικά βότανα που έβρισκε στο νησί. Και πάνω απ' όλα του διηγούταν τι πιο ωραίε ιστορίε και παραμύθια που είτε είχε ακούσει από τη μητέρα τη, είτε σκαρφιζόταν η ίδια. Η Wendy, ο Τζον και ο Μάικ δυσκολεύονταν να μάθουν να μπερδεύουν την πραγματικότητα με τη φαντασία και να χορταίνουν με ένα φανταστικό φαγητό, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν. Από την άλλη μεριά, τα χαμένα αγόρια αντέγραψαν από τον Τζον και τον Μάικ κάτι που πήραν για παιχνίδι. Να προσποιούνται ότι δεν του συμβαίνουν περιπέτειε. Να κάθονται σε σκαμιά χωρίς να κάνουν τίποτα ή να πηγαίνουν βόλτα και να επιστρέφουν χωρί ούτε μία σκοτωμένη αρκούδα. Όλα αυτά ήταν καινούργια παιχνίδια για αυτού. Ήταν ατέλειωτε οι περιπέτειε στο νησί. Δύσκολα καταλαβαίνει ποιε ήταν φανταστικέ και ποιε αληθινέ. Και ποιε να διαλέξουν για να τι ζήσουν κι αυτοί, η Wendy και τα αδέρφια τη. Τελικά διάλεξαν την περιπέτεια στη λιμνοθάλασσα. Τα αγόρια συχνά κολυμπούσαν εκεί και παίζανε με τι γοργόνε τη λίμνη. Έπρεπε να επιμείνει πολύ για να τι δει και να τι ακούσει. Έβγαιναν τι ηλιόλυστε μέρε μετά τη βροχή και έπαιζαν κάτω από το ουράνιο τόξο με αμέτρητε χρωματιστέ φυσαλίδε που πετούσαν χαρούμενα η μία στην άλλη με τι ουρέ του. Ήταν μια τέτοια ημέρα που είχαν πάει όλοι στη λιμνοθάλασσα και μετά το κολύμπι και τα παιχνίδια τους ξεκουράζονταν ξαπλωμένοι πάνω στο βράχο του ναυαγού. Τότε κάτι άλλαξε ξαφνικά στη λιμνοθάλασσα. Μικρά ρίγοι διέτρεξαν την επιφάνεια και κρύωσαν τα νερά της. Σκοτεινέ σκιέ εμφανίστηκαν και κάλυψαν όλη τη λίμνη. Ο Πίτερ πετάχτηκε πάνω και αμέσω κατάλαβε τι γινόταν. Πειρατέ! φώναξε. Βουτήξτε! Σε λίγο, μια βάρκα με δύο πειρατέ, τον Σμι και τον Στάρκι και το τριγόκρινο, την κόρη του αρχηγού των Ινδιάνων, πλησίασε το βράχο του ναυαγού. Το τριγόκρινο ήταν δεμένο και φημωμένο. Κατάλαβαν ότι θα το άφηναν πάνω στο βράχο για να πνιγεί όταν θα ανέβαινε η παλήρια και τα νερά θα σκέπαζαν το βράχο. Ο Πίτερ τότε μιμήθηκε τη βροντερή φωνή του Χουκ. Διέταξε τους πειρατές να ελευθερώσουν το τριγόκρινο. Ο Σμίκιο Τάρκι, αν και παραξενεύτηκαν με τη διαταγή του Χουκ, δεν τόλμησαν να μην υπακούσουν. Απελευθέρωσαν το τριγόκρινο και αυτό, επιδέξιο και περήφανο σαν δελφίνι, γρήγορα εξαφανίστηκε στα νερά της λιμνοθάλασσας, κολυμπώντας για τον καταβλισμό των Ινδιάνων. Όμω εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η πραγματική φωνή του Χουκ που είχε έρθει να δει από κοντά την εξόντωση του τριγόκρινου. Ο Πίτερ παρά τι ανησυχίε και τι παρακλήσει της Βέντι δεν μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να χαθεί, σκαρφάλωσε γρήγορα στο βράχο του ναυαγού και προκάλεσε τον Χουκ. Κατάλαβε όμω ότι στεκόταν πιο ψηλά στο βράχο από τον Χουκ. Ήθελε να είναι δίκαιο με τον εχθρό του, όπω πάντα. Τον βοήθησε λοιπόν να ανέβει και αυτό πιο ψηλά στο βράχο. Τότε ακριβώ τον δάγκωσε ο Χουκ. Ο Πίτερ σάστησε από την αδικία και μείνει για λίγο ακίνητο, κινδυνεύοντας να χτυπηθεί από τον Χουκ. Όμω για καλή του τύχη, τικ τάκ, τικ τάκ, ακούστηκε ο κροκόδηλο. Και τότε τα χαμένα αγόρια είδαν τον Χουκ χλωμό να τραβά απεγνωσμένα για το πλοίο. Μετά τη σωτηρία του τριγόκρινου, τα γόρια φίλιοσαν πια με τους Ινδιάνους και εκείνοι, οι Ινδιάνοι, για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους, στρατοπέδευσαν πάνω από το κρυφό σπίτι των παιδιών για να τα προστατεύουν από τους πειρατές. Τώρα τα γόρια, ο Πίτερ και η Γουέντι με τα αδέρφια της, λεντούσαν στο κρυφό σπίτι των χαμένων αγοριών. Ήταν ευτυχισμένοι σαν μια χαρούμενη οικογένεια. Χόρευαν, τραγουδούσαν και έπαιζαν παιχνίδια. Η Γουέντι και ο Πίτερ έκαναν αστεία ποιο από τα παιδιά τους τους μοιάζει πιο πολύ. Η Γουέντι ένιωσε τόσο γλυκά με αυτή την κατάσταση. Ο Πίτερ όμως ανησυχούσε. Και ζητούσε την επιβεβαίωση τη Βέντι ότι όλα αυτά ήταν ψέματα. Η Βέντι δεν άντεξε και τον ρώτησε. Αλήθεια, Πίτερ, τι ακριβώ αισθάνεσαι για μένα. Ό,τι και ένα αφοσιωμένο γιο, Βέντι, απάντησε ο Πίτερ. Όταν τέλειωσε το γλέντι, όλοι πήγαν στο κρεβάτι για το παραμύθι τη Βέντι. Το παραμύθι που άρεσε σε όλου εκτό από τον Πίτερ. Το παραμύθι τη οικογένεια Darling. Η Βέντι έφτασε στο σημείο που τα παιδιά πέταξαν μακριά από το σπίτι. Εάν ξέρατε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη τη μητέρα, του είπε. Για να καταλάβετε, άφηνε πάντα το παράθυρο ανοιχτό για να πετάξουν πίσω τα παιδιά τη. Και έτσι αυτά έμειναν μακριά για χρόνια πολλά και πέρασαν πολύ καλά, συνέχισε. Ο κάνει λάθο για τι μητέρε, πετάχτηκε πονεμένα ο Πίτερ. Έτσι νόμιζα κι εγώ πριν από καιρό και μείνα πολλά φεγγάρια μακριά από το σπίτι μου. Όταν πέταξα πίσω όμως, το παράθυρο ήταν κλειστό γιατί η μητέρα μου είχε ξεχάσει και ένα άλλο αγοράκι κοιμόταν στην αγκαλιά της. Τα λόγια του Πίτερ τους ανησύχησαν πολύ. Η Βέντι και τα αδέρφια της πήραν την απόφαση να γυρίσουν αμέσω πίσω. Μάταια κλιπαρούσαν τα χαμένα αγόρια να μείνει μαζί τους. Όταν είδαν και αποείδαν, την παρακάλεσαν να τα πάρει μαζί τη. Η Wendy, έχοντα εμπιστοσύνη στην αγάπη τη μητέρα της, τους το υποσχέθηκε. Όλα κοίταξαν τον Πίτερ και του ζήτησαν να τους αφήσει να πάνε. Στην πραγματικότητα, δεν του ένοιαζε πολύ. Σαν παιδιά, ήταν πάντα έτοιμα να εγκαταλείψουν και τους πιο αγαπημένους τους όταν χτυπούσε την πόρτα το καινούριο. Ο Πίτερ αρνήθηκε την πρόσκληση τη Wendy. Δεν το έλειπε πια η μητέρα του. Από την εμπειρία του με τι μητέρε, είχε κρατήσει μόνο τα άσχημά του. Η Wendy, στεναχωρημένη, έφτιαξε ένα τελευταίο μπουκάλι φάρμακο για τον Πίτερ και οι υπόλοιποι ετοιμάστηκαν για να φύγουν για την άλλη χώρα. Ο πονηρό Χουκ, που ήθελε να τελειώνει πια με τον Πίτερ Παν, κατάφερε να επιτεθεί ευνηδιάζοντα του Ινδιάνου. Τώρα γινόταν μακελιό πάνω από το κρυφό σπίτι των αγοριών. Κάποτε η μάχη τελείωσε. Ησυχία. Τα παιδιά γονιούσαν. Ποιο είχε νικήσει. Αν νίκησαν οι Ινδιάνοι, είπε ο Πίτερ, θα χτυπήσουν το ταμτάμ που είναι το σημάδι τη νίκη του. Είχαν νικήσει όμω οι πειρατέ, και ο πονηρό Χουκ κρυφάκουγε. Έψαχνε τρόπο να μπει στο κρυφό σπίτι των αγοριών. Ακουγώντα τον Πίτερ, ο Χουκ έδωσε εντολή στον Σμι να χτυπήσει το ταμτάμ των Ινδιάνων. Ο Σμι το χτύπησε, θαυμάζοντα την πονηριά του καπετάνιου του. Οι πειρατέ άκουσαν τον Πίτερ να φωνάζει το ταμτάμ, νίκη των Ινδιάνων. Οι πειρατέ έκαναν ησυχία και περίμεναν. Οι Βέντι και τα αγόρια αποχαιρέτησαν τον Πίτερ και βγήκαν από την κρυψόνα του. Αλίμονο. Οι πειρατέ του έπιασαν, του έδεσαν και με εντολή του Χουκ του κουβάλισαν στο πλοίο του. Πίσω έμεινε μόνο ο Χουκ, χαρούμενο που επιτέλου θα έβγαζε από τη μέση τον Πίτερ Παν με του καλού τρόπου που τόσα κακά του είχε προξενήσει. Ο Πίτερ αγνοούσε τα τραγικά γεγονότα που συνέβαιναν ακριβώ από πάνω του. Είχε αποκοιμηθεί μόνο και στενοχωρημένο στο κρεβάτι του κρυφού σπιτιού των αγοριών. Ο Χουκ ήρθε και προσεκτικά στην είσοδο του σπιτιού. Για κακή του τύχη, δεν χωρούσε να μπει. Είδε όμω τον Πίτερ να κοιμάται ήσυχο στο κρεβάτι και το βαζάκι με το φάρμακο του Πίτερ σε ένα τραπεζάκι που εύκολα μπορούσε να φτάσει με το χέρι του από εκεί που στεκόταν. Ο πονηρό Χουκ, για να μην τον πιάσουν ποτέ ζωντανό, είχε πάντοτε μαζί του ένα φρικτό δηλητήριο που είχε φτιάξει ο ίδιο από όλα τα δαχτυλίδια θανάτου που είχαν πέσει στα χέρια του. Με μεγάλη ικανοποίηση άδειασε αυτό το δηλητήριο στο βαζάκι με το φάρμακο του Πίτερ και γλίστρισε προσεκτικά έξω από το σπίτι των αγοριών και τρέξε χαρούμενος προς το πλοίο των πειρατών. Η Τίνκερμπελ στο μεταξύ είχε καταφέρει να κρυφτεί και είχε παρακολουθήσει τη σύλληψη των παιδιών. Είχε ακούσει τον Χουκ φεύγοντα να καμαρώνει για το κατόρθωμά του. Κατέβηκε γρήγορα στο σπίτι των αγοριών, ξύπνησε τον Πίτερ και του είπε τα νέα. Ο Πίτερ φώναξε αμέσω: Θα του σώσω! Και για να πάρει δυνάμει, βούτυξε το βαζάκι με το φάρμακο τη Wendy. Μόλι που πρόλαβε η Τίνκερμπελ να χωθεί ανάμεσα στο βαζάκι και στο στόμα του Πίτερ και να πιει αυτή το δηλητήριο, ο Πίτερ είδε την Τίνκερμπελ να καταραίει και κατάλαβε. Μια ελπίδα είχε μόνο να σώσει την Τίνκ. Ήξερε ότι κάθε φορά που ένα παιδί έλεγε: Δεν πιστεύω στα αερικά, κάποιο αερικό έπεφτε νεκρό. Άρα, αν συνέβαινε το αντίθετο. Αν όλα τα παιδιά που ονειρεύονται τη χώρα του ποτέ έλεγαν ότι πιστεύουν στα αερικά, ίσω να σωζόταν η Τίνκ. Εάν πιστεύετε στα αερικά, χτυπήστε τα χέρια σα, φώναξε ο Πίτερ. Πολλά ήταν τα παλαμάκια που ακούστηκαν και η Τίνκ άρχισε να ξαναστυλώνεται στα πόδια τη και να εκπέμπει ξανά το λαμπρό τη φω. Και τώρα εμπρό, να σώσουμε τη Γουέντι και τα γόρια, φώναξε ο Πίτερ. Ή ο Χουκ ή εγώ αυτή τη φορά. Το δικάταρτο Τζόλι Ρότζερ ήταν ένα άθλιο σκάφο. Ήταν τόσο βρώμικο, σαν να μην είχε καθαριστεί ποτέ. Μόνο ο τρόμο που προξενούσε το όνομά του του επέτρεπε να ταξιδεύει με ασφάλεια. Οι κουρασμένοι πειρατέ ήταν πάνω στο κατάστρωμα. Άλλοι έγερναν στι σκουπαστέ και έπιναν για να γιορτάσουν τη νίκη του, άλλοι έπαιζαν χαρτιά και ζάρια πάνω στα βαρέλια, και άλλοι κοιμώντουσαν μπρούμητα πάνω στο βρώμικο κατάστρωμα σε απόσταση ασφαλεία από τον φοβερό γάτζο του Χουκ. Ο Χουκ του μεταχειριζόταν σαν σκυλιά. Δεν του εκτιμούσε καθόλου, εκτό από τον Σμι που εκτιμούσε πολύ λίγο. Βάδιζε στο κατάστρωμα σκεφτικό. Ο Πίτερ είχε βγει για πάντα από το δρόμο του και τα γόρια ήταν δεμένα στο αμπάρι, έτοιμα για να τα ρίξει στη θάλασσα. Δεν έδειχνε όμω να απολαμβάνει τον θρίαμβο του. Ένιωθε μόνο. Μεγάλη απόσταση τον χώριζε από τα σκυλιά του. Αυτό ήταν καλή καταγωγή και απόφοιτο καλού πανεπιστημίου. Διατηρούσε το πάθο του για του καλού τρόπου. Ακόμα και τώρα που είχε ξεπέσει, δεν μπορούσε να κουρσέψει ένα πλοίο με τα ίδια ρούχα που το είχε πλευρίσει. Ακόμα και η Γουέντι, σαν μικρό κοριτσάκι που ήταν, γοητεύτηκε στην αρχή από τους καλούς του τρόπους. Γι' αυτό μισούσε τόσο πολύ και τον Πίτερ Παν, γιατί πάντα τον νικούσε στους καλούς τρόπους. Ξαφνικά σταμάτησε να βυματίζει και διέταξε να φέρουν τα αγόρια από τα μπάρι, Μαγκέ, έξι από εσά θα ρίξω σήμερα στη θάλασσα. Αλλά έχω θέση για δύο καμαρότου. Ποιο από εσά θα ήθελε να γίνει, ρώτησε. Τα χαμένα γόρια, που ήξεραν καλά του πειρατέ στη χώρα του ποτέ, αρνήθηκαν ευγενικά την προσφορά του Χουκ. Ο Τζον, που του άρεσε να παίζει τον πειρατή στην άλλη χώρα, δελεάστηκε. Κάποτε μου άρεσε να με φωνάζουν ο κοκκινοχέρης Τζακ, είπε διστακτικά. Έτσι θα σε φωνάζουμε και εδώ, αν έρθει μαζί μα, παλικάρά μου. Εμένα πώ θα με φωνάζετε, ρώτησε ο Μάικ. Μαυρογέννη Τζο, Επιτέλους, γνήσιος πειρατής», σκέφτηκε ο Μάικ και κοίταξε τον αδερφό του που τον κοίταζε κι αυτός. Περίμεναν ο ένας να απαντήσει ο άλλος. Σαν Άγγλος όμω, gentleman, ο Τζον ήθελε να σιγουρευτεί ότι θα παρέμεναν πιστοί στο βασιλιά. Όχι, θα ορκιστείτε κάτω βασιλιάς», είπε ο Χουκ. Τότε τα αδέρφια αρνήθηκαν την προσφορά του Χουκ. Έξαλλο εκείνο διέταξε τα σκυλιά του να ετοιμάσουν το μαδέρι για να πατήσουν πάνω τα αγόρια και να χαθούν για πάντα στην αγριεμένη θάλασσα. Όλε σα οι μητέρε ελπίζουμε να πεθάνετε σαν Άγγλοι Gentleman, φώναξε τότε η Wendy για να του τονώσει. Δέστε τη στο κατάρτι, φώναξε ο Χουκ. Μία ελπίδα έχει να σωθεί και αυτή είναι να γίνεις η μητέρα μα, τη είπε ο Χουκ. Η Wendy αρνήθηκε με αηδία και περιφρόνηση. Τότε παρακολούθησε τα παιδιά σου να πεθαίνουν ένα-ένα, είπε με κακία ο Χουκ, και περίμενε να ακούσει κραυγέ αγωνία από το στόμα τη Wendy. Αλλά αντί για κραυγές αγωνίας, ακούστηκε το τρομακτικό τικ-τακ, τικ-τακ του κροκόδιλου που πλησίαζε σιγά-σιγά αλλά σταθερά το καράβι. Ο Χουκ πανικοβλήθηκε και ζήτησε από τους πειρατές του να τον κρύψουν. Τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία και έτρεξαν να δουν τον κροκόδιλο να σκαρφαλώνει στο πλοίο. Και ο, ο κροκόδιλος ήταν ο Πίτερ που τους έκανε νόημα να κάνουν ησυχία για να μην προδοθούν, συνεχίζοντας να μιμείται το τικ-τακ του κροκόδιλου με το στόμα του. Μέσα στην αναμπουμπούλα, ο Πίτερ, περπατώντα τα δάκτυλα των ποδιών του, κρύφτηκε στην καμπίνα του Χουκ. Όταν το τικ-τακ σταμάτησε, ο Χουκ αναθάρισε. Ζήτησε από ένα πειρατή να φέρει από την καμπίνα του το μαστίγιο. Τώρα μισούσε τα παιδιά περισσότερο γιατί είχε ντροπιαστεί μπροστά του. Όταν όμω ο πειρατή μπήκε στην καμπίνα, ακούστηκε ένα ουρλιαχτό. Κι ύστερα από λίγο ένα ήχο, σαν να λαλούσε κάποιο πετεινό. Πάγωσαν όλοι. Τι συνέβαινε μέσα στην καμπίνα. Ο Χουκ έστελνε έναν έναν του πειρατέ για να δουν τι γίνεται. Πάντα τα ίδια ουρλιαχτά. Και ποτέ κανένα δεν γύριζε πίσω. Κάθε φορά ο Σλάιτλι από τα γόρια έλεγε ένα λιγότερο. Οι υπόλοιποι πειρατέ αρνήθηκαν να μπουν στην καμπίνα για να αντιμετωπίσουν το θεριό. Ήταν έτοιμοι για ανταρσία. Τότε ο Χουκ του ζήτησε να ρίξουν τα γόρια μέσα στην καμπίνα για να πολεμήσουν αυτά τον Κουκουρίκου. Έτσι είχε ονομάσει το στοιχείο. Αν τον σκοτώσουν, τόσο το καλύτερο για μα. Αν του σκοτώσει, τίποτα δεν θα αλλάξει για μα, του είπε. Ο Πίτερ μέσα στην καμπίνα έλυσε τα δεσμά των αγοριών και τους έδωσε τα όπλα των πειρατών. Καθώς κανείς δεν τολμούσε να κοιτάξει προς την πόρτα της καμπίνας, βγήκε προσεκτικά, ελευθέρωσε τη Γουέντι, σκεπάστηκε με το μανδύα της και πήρε αυτό στη θέση της στο κατάρτι. Θα μπορούσαν τώρα να είχαν όλοι πετάξει μακριά, αλλά ο Πίτερ θυμήθηκε τον όρκο του. Ή ο Χουκ ή εγώ. Ύστερα λάλησε πάλι δυνατά σαν πετεινός. Οι πειρατές που νόμιζαν πως τώρα θα είχαν σκοτωθεί και τα αγόρια από το στοιχείο, τα έβαλαν τώρα με τον Χουκ. Ο παμπώνιρο Χουκ όμω πάλι του παρέσυρε. Του θύμισε πω μια γυναίκα σε πειρατικό καράβι πάντα φέρνει γρουσουζιά και πω αυτήν έπρεπε να σκοτώσουν. Τότε όμω πετάχτηκε ο Πίτερ από το κατάρτι με την κραυγή του πετινού. Οι πειρατέ τρόμαξαν και τα οπλισμένα αγόρια του ευνηδίασαν και του πέταξαν στη θάλασσα έναν έναν. Ο Πίτερ έπεσε τώρα πάνω στον Χουκ. Ήταν και οι δύο πολύ καλοί ξυφομάχοι και πολεμούσαν πολλή ώρα. Ο Πίτερ όμω είχε το δίκαιο με το μέρο του. Επιτέλου κατάφερε να τραυματίσει τον Χουκ. Ο Χουκ χάνει και το σπαθί του και τρέχει προ την κουπαστή για να πηδήξει στη θάλασσα. Δεν ήξερε πω τον περίμενε ο κροκόδηλο, γιατί το ρολόι είχε πια ξεκουρδιστεί και δεν ακουγόταν το τικ-τακ. Ο Πίτερ πλησίασε τον Χουκ και τότε εκείνο τον παρακάλεσε να τον κλωτσίσει αντί να τον καρφώσει. Το μόνο που τον ενδιέφερε πια ήταν να αποδείξει ότι ο Πίτερ δεν είχε τρόπου. Και όταν τον κλώτσισε ο Πίτερ, φώναξε ευχαριστημένο. Αυτό δεν είναι καθώ πρέπει, καθώ έπεφτε στο στόμα του κροκόδηλου. Μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, το Τζόλι Ρότζερ ήταν πια δικό του. Αποφάσισαν να το χρησιμοποιήσουν για το ταξίδι τη επιστροφή. Με τίποτα δεν θα έχαναν ένα πειρατικό ταξίδι. Συγύρισαν λοιπόν το καράβι. Η Γουέντι του έφτιαξε τα πειρατικά του ρούχα και προσάρμοσε τα ρούχα του Χουκ για να ταιριάζουν πια στον καπετάνιο Πίτερ Παν. Έκαναν τα σχέδιά του για την επιστροφή. Υπολόγιζαν ότι σε δέκα μέρε θα έφταναν στι Αζόρε και μετά θα ταξίδευαν πιο γρήγορα πετώντα για το Λονδίνο. Τώρα πια. Είχαν όλοι πολλέ ώρε πτήσει στο ενεργητικό του και πολύ συσσωρευμένη εμπειρία. Τα αγόρια και ο Πίτερ είχαν μπει στο πετσί του ρόλου του. Ο καπετάνιο Πίτερ Παν έγινε σκληρό σαν τον Χουκ. Απαιτούσε πειθαρχία. Του μίλαγε άσχημα. Όπω και ο Χουκ στου ναύτε του. Και δεν του χαριζότανε με τίποτα. Δεν τολμούσαν να εκφράσουν τι επιθυμίε του ούτε σε γράμμα με τι υπογραφέ σε κύκλο. Παλιό κόλπο για να μην φαίνεται ποιο υπέγραψε πρώτο. Έλεγαν μεταξύ του ότι το πρώτο βράδυ ο Πίτερ είχε καθίσει στην καμπίνα του Χουκ με την πίπα στο Είχε σφίξει τα δάκτυλα του ενό χεριού του, εκτό από το δίκτυ που τον είχε λυγίσει απειλητικά σε σχήμα γάντζου. Όλοι γνώριζαν πω δεν ήταν παρένα παιχνίδι και το διασκέδαζαν πολύ. Έφτασαν στι Αζόρε, όπω είχαν σχεδιάσει, και από εκεί πέταξαν στο Λονδίνο. Πρώτο, έφτασε στο σπίτι ο Πίτερ με την Τίνκερμπελ. Ήταν μέρο του σχεδίου του να φτάσουν εκείνοι πρώτοι. Το παράθυρο του υπνοδωματίου των παιδιών ήταν πάντα ανοιχτό. Γρήγορα, ψιθύρισε στην Τίνκερμπελ. Κλείσε και μαντάλωσε το παράθυρο. Εμεί θα βγούμε από την πόρτα. Όταν έρθει η Wendy, θα σκεφτεί πω η μαμά τη την κλείδωσε έξω και θα αναγκαστεί να γυρίσει μαζί μου πίσω. Καθώ πήγαιναν να φύγουν, μια χλυμένη μουσική έφτασε στα αυτιά του. Πήγαν κρυφά να δουν ποιο έπαιζε. Ήταν η κυρία Ντάρλινγκ, η οποία όμω τώρα είχε γύρει πάνω στο πιάνο και δάκρυα τρέχαν από τα μάτια τη. Ράγισε η καρδιά του Πίτερ από τη θλίψη τη. Δεν άντεξε. Πήγε και άνοιξε πάλι το παράθυρο και πέταξε μακριά με την Τίνκερμπελ, εκνευρισμένος με τι ανόητες μητέρε. Έτσι όμως η Wendy, ο Τζον και ο Μάικ βρήκαν το παράθυρο ανοιχτό και μπήκαν προσεκτικά στο υπνοδωμάτιο. Ο Τζον και ο Μάικ είχαν αρχίσει να ξεχνούν το σπίτι του και κοίταζαν γύρω-γύρω με αμφιβολία. Να τα κρεβάτια σα, βρεχαζούλιδες, τους είπε η Wendy. Η κυρία Ντάρλινγκ είχε αρχίσει να παίζει πάλι στο πιάνο και η Wendy πήγε να κρυφοκοιτάξει. Ναι, είναι η μητέρα μα, είπε η Wendy. Για να μην την τρομάξουν, αποφάσισαν να ξαπλώσουν στα κρεβάτια τους για να τους έβρισκε εκείνη όταν θα έμπαινε στο δωμάτιο. Όπω κάθε βράδυ, η κυρία Ντάρλινγκ μπήκε στο υπνοδωμάτιο και είδε τα παιδιά στα κρεβάτια του. Αλλά όπω κάθε βράδυ πάλι, πίστεψε ότι τα έβλεπε στο όνειρό τη. Κάθισε λοιπόν δίπλα στη φωτιά. Τότε και τα τρία παιδιά φώναξαν Μητέρα! Αλλά και πάλι πίστεψε πω ήταν όλα στο όνειρό τη. Τα παιδιά γλίστρισαν κοντά τη και αυτή άνοιξε τα χέρια τη να τα αγκαλιάσει. Η αγκαλιά τη όμω δεν έμεινε άδεια όπω κάθε βράδυ, αλλά γέμισε με τα κορμάκια των παιδιών τη. Με τι χαρούμενε φωνέ που έβγαλε, όρμησαν κοντά του η και ο Κανείς δεν μπορούσε να δει αυτή την τρυφερή σκηνή, εκτός από ένα μικρό αγόρι πίσω από το παράθυρο. Είχε ζήσει μαγικές περιπέτειες που άλλα παιδιά ποτέ δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Τώρα όμως έβλεπε τη μοναδική χαρά που δεν θα μπορούσε ποτέ να ζήσει ο ίδιος. Στο μεταξύ, τα χαμένα αγόρια περίμεναν έξω από το σπίτι για να δώσουν την ευκαιρία στη Βέντι να εξηγήσει στη μητέρα της και να την πείσει να τα κρατήσει. Η Wendy τα φώναξε πάνω και τα παρουσίασε στους δικούς τη. Και αυτά κοίταγαν με αγωνία την κυρία Ντάρλινγκ, περιμένοντα την απάντησή τη. Η κυρία Ντάρλινγκ αμέσω είπε ότι θα τα κρατήσει. Ο κύριο Ντάρλινγκ, όμω, που ένιωθε πως κανεί δεν του έδινε σημασία, είχε τις αντιρρήσει του. Έλεγε πως δύσκολα θα τα έφερναν βόλτα οικονομικά, πως δεν είχαν αρκετό χώρο, αλλά τα παιδιά κατάλαβαν το πρόβλημα και είπαν πω πρώτα θα ακούν αυτόν και μετά όλου του άλλου. Και έτσι λύθηκε η παρεξήγηση και ήταν όλοι χαρούμενοι. Ο Πίτερ εμφανίστηκε στο παράθυρο για να τους αποχαιρετήσει. Η Wendy έκανε μια τελευταία προσπάθεια να τον πείσει. Δεν αισθάνεσαι, Πίτερ, ότι θα ήθελες να μιλήσεις στους δικούς μου για ένα γλυκό θέμα. Ο Πίτερ δεν απάντησε. Για μένα, Πίτερ. Πάλι δεν απάντησε ο Πίτερ. Για να διευκολύνει την κατάσταση, η κυρία Ντάρλινγκ είπε στον Πίτερ ότι με ευχαρίστηση θα υιοθετούσε και αυτόν, όπω και τα άλλα γόρια. Και ο Πίτερ ρώτησε: Θα πρέπει να πάω σχολείο, και αργότερα γραφείο, και να γίνω σύντομα άντρα. Όταν άκουσε το ναι, ο Πίτερ θύμωσε και είπε: Κανένα δεν θα με αναγκάσει να γίνω άντρα. Έχει όμω ανάγκη από μια μητέρα, είπε η Wendy, και ζήτησε από τη μαμά τη να την αφήσει να πάει μαζί του. Όπω και εσύ, αγάπη μου, είπε η κυρία Ντάρλινγκ, σφίγγοντά τη στην αγκαλιά της. Η γλυκιά κυρία Ντάρλινγκ, βλέποντας τους έτσι περίληπους και τους δύο, έκανε μια τελευταία προσφορά. Πρότεινε να αφήνει μια εβδομάδα κάθε άνοιξη τη Wendy να πηγαίνει να περιποιείται τον Πίτερ. Η Wendy ήθελε κάτι καλύτερο. Ο Πίτερ όμω ήταν χαρούμενο με την πρόταση. Δεν θα με ξεχάσει ω την άνοιξη, Πίτερ, ρώτησε με παράπονο, επειδή ήξερε τον Πίτερ και ανησυχούσε. Όχι, βέβαια, υποσχέθηκε ο Πίτερ. Και παίρνοντα μαζί του το φιλί τη κυρία Ντάρλινγκ, το φιλί που δεν έδινε σε κανέναν άλλο, πέταξε μακριά με την Τίνκερμπελ. Τα χαμένα γόρια γρήγορα προσαρμόστηκαν στη ζωή του σπιτιού των Ντάρλινγκ. Η νανά χαιρόταν που είχε τώρα εννιά παιδιά να φροντίζει. Σύντομα άρχισαν να πηγαίνουν στο σχολείο. Μέσα στην πρώτη κιόλα εβδομάδα κατάλαβαν. Τι ζώα ήταν που είχαν αφήσει τον νησί, ήταν όμω πια αργά. Του κρατούσε και η μεγάλη αγάπη και η ζεστασιά τη οικογένεια Ντάρλινγκ. Δυστυχώ, σιγά σιγά άρχισαν να ξεχνούν και πώ να πετούν. Στην αρχή η Νανά τους έδαινε στα πόδια του κρεβατιού για να μην πετάξουν μακριά στον ύπνο τους. Τώρα πια δεν χρειάζονταν να τους δέσει, δεν προσπαθούσαν καν να πετάξουν. Είχαν αρχίσει να γίνονται συνηθισμένοι, όπως εσείς κι εγώ και όλοι μας. Την πρώτη άνοιξη, ο Πίτερ ήρθε να πάρει τη Γουέντι για μία εβδομάδα όπως είχαν όλοι συμφωνήσει. Η Γουέντι τον περίμεναν υπόμονα με το φόρεμα από φύλλα που είχε πλέξει στη χώρα του ποτέ. Ανησυχούσε όμω, γιατί είχε ήδη αρχίσει να τη πέφτει πολύ μικρό. Ο Πίτερ δεν το πρόσεξε. Η Γουέντι πολύ να μιλήσουν για τη περιπέτειες που είχαν ζήσει. Για τον καπετάν Χουκ και την Τίνγκερμπελ. Ο Πίτερ δεν θυμόταν κανέναν από τους δύο. Καινούριε περιπέτειες είχαν γεμίσει το μυαλό του. Ζούσε τις καινούριε στιγμές. Υπάρχουν τόσα πολλά αερικά. Μάλλον δεν υπάρχει πια, είπε για την Τίνγκερμπελ στη Βέντι Ίσως να είχε δίκιο, γιατί τα αερικά δεν ζουν πολύ, αλλά είναι τόσο μικρά που ο λίγο καιρό του φαίνεται πολύ. Την επόμενη άνοιξη η Wendy τον περίμενε με καινούριο φόρεμα, γιατί δεν τη έκανε πια το παλιό. Ο Πίτερ όμω δεν ήρθε να τη βρει. Ήρθε τη μεθεπόμενη και το παράξενο ήταν ότι δεν είχε πάρει είδηση ότι δεν είχε έρθει την προηγούμενη. Τα επόμενα χρόνια ο Πίτερ δεν φάνηκε την άνοιξη. Όσο και να προσπαθούσε να κρατηθεί η μικρή Βέντι, δεν τα κατάφερε. Τα χρόνια περνούσαν τόσο γρήγορα. Τα γόρια είχαν μεγαλώσει και είχαν αλλάξει πολύ. Δεν αξίζει πια να πει πολλά για αυτού. Μπορούσε να δει τον Νίμπ, τον Κέλλη και του διδήμου οποιαδήποτε μέρα να πηγαίνουν στα γραφεία του, κρατώντα ο καθένα του από μία τσάντα και μία ομπρέλα. Ο Τούτλ έγινε δικαστή. Ο Μάικ μηχανοδηγός. Ο Σλάιτλι παντρεύτηκε μια αριστοκράτησα με τίτλο και έγινε λόρδος. Ο Τζον δεν ήξερε πια καμία ιστορία να πει στα παιδιά του. Η Wendy μεγάλωσε και αυτή. Παντρεύτηκε στα άσπρα. Φάνταζε παράξενο στην εκκλησία που δεν κατέβηκε ο Πίτερ πετώντα να την πάρει και να σταματήσει το γάμο. Πέρασαν κι άλλα πολλά χρόνια ακόμα και η Wendy απέκτησε μια κόρη, την Jane. Μπορούσε κανείς εύκολα να δει ότι η Jane είχε το γεμάτο απορία βλέμμα των παιδιών που αναζητούν τη χώρα του ποτέ. Τη άρεσαν οι ιστορίε που έλεγε η μητέρα τη. Μα πιο πολύ από όλε, τη άρεσε αυτή για τη χώρα του ποτέ. Και ζήταγε να την ακούει ξανά και ξανά. Ένα βράδυ που έλειπε η Νταντά, έβαλε την Τζέιν για ύπνο η μητέρα τη. Τη ξανά την ιστορία που τη άρεσε τόσο πολύ και θυμόταν τι λεπτομέρειε καλύτερα και από τη μητέρα τη. Και όταν τον είδε στο πάτωμα να κλαίει, τι είπε. Ανακάθισα στο κρεβάτι και είπα: Αγοράκι, γιατί κλαι! Ναι, αυτό ήταν, έλεγε η Τζέιν και πεταγόταν και στι άλλε λεπτομέρειε τη ιστορία, γιατί χαιρόταν να τι ακούει ξανά και ξανά. Γιατί δεν μπορεί να πετάξει πια μαμά, κάποια στιγμή τη ρώτησε η Τζέιν. Όταν οι άνθρωποι μεγαλώνουν, ξεχνούν τον τρόπο, αγάπη μου, τη είπε η Γουέντι. Μόνο οι χαρούμενοι, αθώοι και ανέμελοι μπορούν να πετάξουν. Όταν χόρτασε με την ιστορία η Jane, αποκοιμήθηκε γλυκά. Η Wendy αποσύρθηκε κοντά στη φωτιά του τζακιού, που κοντεύε να σβήσει πια και να βυθίσει το δωμάτιο στο σκοτάδι. Τότε άνοιξε το παράθυρο και μπήκε στο δωμάτιο ο Πίτερ. Ήταν το ίδιο όμορφο αγόρι όπω πάντα, και είχε όλα τα μαργαριταρένια δόντια του. Καθόλου δεν είχε αλλάξει. Είχε έρθει να την πάρει για την εβδομάδα της Άνοιξης που θα περνούσαν μαζί στη χώρα του ποτέ. Δεν του περνούσε από το μυαλό πόσες Άνοιξες είχαν περάσει. Αναζήτησε τον Τζον και τον Μάικ. Βρήκε μόνο τη Τζέιν. Η Βέντι του εξήγησε πως δεν μπορούσε πια να πετάξει μαζί του στη χώρα του ποτέ. Ο Πίτερ δεν μπορούσε να καταλάβει. Τότε η Βέντι άναψε το φω. Ο Πίτερ την είδε και έβγαλε μια κραυγή πόνου. Τι έπαθε, φώναξε. Η Βέντι του εξήγησε ότι είχε μεγαλώσει, ότι ήταν παντρεμένη γυναίκα και ότι το κοριτσάκι στο κρεβάτι ήταν η κόρη της Σιτζέιν. Μα είχες υποσχεθεί ότι δεν θα μεγαλώσει. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, του είπε. Η ψηλή, όμορφη, όρημη γυναίκα έσκυψε να τον αγκαλιάσει. Αλλά αυτό στραβίχτηκε, κάθισε στο πάτωμα και έκλαψε με λιγμού. Η Γουέντι δεν μπορούσε πια να βοηθήσει. Βγήκε στεναχωρημένη από το δωμάτιο, προσπαθώντας να σκεφτεί μια λύση. Ο Πίτερ συνέχισε να κλαίει και σύντομα τα αναφιλητά του ξύπνησαν τη Τζέιν. Αγοράκι γιατί κλαίς? ρώτησε με ενδιαφέρον η Τζέιν. Αγοράκι γιατί κλαίς? ρώτησε η Μάργαρετ, η κόρη τη Τζέιν. Αγοράκι γιατί κλαίς? ρώτησε η Σάρα, η κόρη τη Μάργαρετ. Και ο μαγικό κύκλο δεν θα τελειώσει ποτέ, όσο καιρό τα παιδιά θα είναι χαρούμενα, αθώα και ανέμελα, και θα συνεχίσουν να ονειρεύονται τη χώρα του ποτέ.